Βρισκόμαστε στο 4ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Νέας Μίγνης με τον Διευθυντή του, κ. Ιωνίκο Σιούτα. Για κάποιους, ο διαδραστικός Διευθυντής. Ο κ. Σιούτας θέλει να παρουσιάζεται απλά ως ένας Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου. Θα μας μιλήσει για τις δραστηριότητες του και θα μας δώσει και ένα μήνυμα για την καινούργια χρονιά. Κ. Σιούτα, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο αντίστροφα. Θα ξεκινήσω πρώτα κοιτάζοντας και λέγοντας καλή σχολική χρονιά. Η χρονιά η οποία απλώνεται μπροστά μας. Γνωρίζουμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όμως, έχουμε την ετοιμότητα, έχουμε τη θέληση να σηκώσουμε την Ελλάδα μπροστά, να την ανεβάσουμε την Ελλάδα, να κάνουμε ό,τι καλύτερο για τα παιδιά μας. Και πιστεύω ότι η χρονιά που ξεκινάει ότι θα είναι παραγωγική, θα είναι δημιουργική και νομίζω ότι θα πρέπει να εμφορείται από τα λόγια του Σοκράτη. Έλεγε Δημήτριος Σοκράτης, παιδεία καθά περγή ευδαίμων πάντα τα αγαθά φέρει, που σε απλά ελληνικά σημαίνει ότι μέσα από την παιδεία, το σχολείο, τη μόρφωση θα περιμένουμε την αναγέννηση. Είναι μια έφορη παιδιάδα, μια έφορη κοιλάδα. Μόνο έτσι πιστεύω ότι μπορούμε να ανεβάσουμε την Ελλάδα ψηλά και πρέπει να την ανεβάσουμε την Ελλάδα ψηλά. Έρχομαι στο δεύτερο κομμάτι που με ρώτησες. Για να μιλήσει κάποιος, για να πει τι κάνει, θα πρέπει να έχει μια στόχευση. Εμείς οι εκπαιδευτικοί λέμε ότι αν δεν έχεις στόχευση και αν δεν έχεις ένα παιδαγωγικό background, πού στηρίζεται. Πού στηρίζεται το 4ο Δημοτικό Σχολείο. Στηρίζεται στην βιωματική μάθηση, στο σχολείο εργασίας του Κέρστεν Στάινερ, στο μεγάλο παιδαγωγό, τον Αλέξανδρο Δελμούζο, που έλεγε τι. Οτιδήποτε μπορεί να πει το παιδί, ας αφήσουμε το παιδί να το πει. Είναι η παιδοκεντρική αρχή. Ενώ μέχρι τώρα είχαμε παλαιότερα και ακόμα συνεχίζεται δυστυχώς η δασκαλοκεντρική αρχή. Το 4ο Δημοτικό Σχολείο θα είναι ένα σχολείο που προσπαθεί να ξεφύγει από παραδοσιακές νόρμες. Τι προσπαθεί να κάνει. Αναπτύσσουμε, λειτουργούμε μέσα από βιωματικό πλαίσιο. Και τι σημαίνει αυτό. Εδώ και 3 χρόνια έχουμε ανεβάσει τους δείκτες ποιότητας του σχολείου. Έχουμε κατορθώσει να αξιοποιούμε την πράσινη ταράτσα. Οι μαθητές μας, αν κάποια στιγμή ανέβουμε, αγαπητέ Δημήτρη, επάνω, θα δεις ότι καλλιεργούν. Και τώρα που ξεκινήσαμε και πριν από 2 μέρες, ή μάλλον χτες, γιατί σήμερα είναι η πρώτη μέρα στο σχολείο, εμείς υποδεχθήκαμε μία ημέρα νωρίτερα τα παιδιά της πρώτης. Ήρθαν, γνώρισαν το σχολείο και μετά ανέβηκαν και στην πράσινη ταράτσα. Είναι υπέροχα να μυρίζει το θυμάρι, ο μαϊντανός, ό,τι άλλο μπορεί να φανταστείς. Εκτός αυτού το σχολείο. Είναι από τα ελάχιστα σχολεία στην Ελλάδα που έχει το δικό του μετεωρολογικό σταθμό. Είναι ενταγμένο στο ΜΕΤΕΟ, είναι κατηγορίας Davis, είναι professional. Και πώς έγινε αυτό. Αγοράσαμε με χρήματα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων το μετεωρολογικό σταθμό. Στη συνέχεια όμως δεν αρκεί αυτό. Αν δεν έχουμε συνέχεια δεν μπορεί να υπάρξει. Προσφέραμε το μετεωρολογικό σταθμό στο ΜΕΤΕΟ, μας έβαλαν το λογισμικό, μας προσέφεραν το λογισμικό, ανέλαβαν την εκπαίδευση του παιδιού και είναι ενταγμένος στο ΜΕΤΕΟ, καθώς επίσης ακόμη, στο δικό μας blog. Αν κάποιος γράψει 4ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Μίγνης, θα έρθουν όλες οι δράσεις του σχολείου. Ακόμη και το μετεωρολογικό σταθμό που ενημερώνεται κάθε 10 λεπτά. Το σχολείο μας ακόμη. Συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ των ΗΠΑ. Έχουμε έναν δικό μας αισθητήρα καταγραφής σεισμών. Πώς γίνεται, πώς λειτουργεί αυτό. Οποιοδήποτε σεισμός γίνει, περνάει στο διαδίκτυο, πηγαίνει στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ των ΗΠΑ και αμέσως μετά διαχέεται. Είμαστε το μοναδικό σχολείο στην Ελλάδα. 5 τέτοιοι αισθητήρες υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Πέρα από αυτό, υποδεχόμαστε τους μαθητές με μουσική. Έτσι, έχουμε κατορθώσει και έχουμε μειώσει και τα μικροατυχήματα. Και από φέτος έχουμε δικό μας ιντερνετικό ραδιόφωνο που εκπέμπει σε όλο τον κόσμο. Επίσης, από φέτος έχουμε φτιάξει δικό μας καραγκιόζι με μπερντέ με φιγούρες. Έχουμε ηλιακό φουρνάκι και πολλά άλλα θα μπορούσα να πω. Όμως, ο στόχος ο δικός μας είναι, και θέλω να το πω κοιτάζοντας όλους τους νέους Μηνιώτες, όλους τους γονείς στα μάτια, να δημιουργήσουμε ένα δημοτικό σχολείο που θα το αγαπούν τα παιδιά και θα το εμπιστεύονται οι γονείς. Και στη δική μας περίπτωση, αγαπητέ Δημήτρη, πιστεύω ότι το στοίχημα αυτό το έχουμε κερδίσει. Έχουμε κάνει το 4ο το σχολείο της καρδιάς μας. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα ιδιαίτερο δημοτικό σχολείο. Θα έλεγα σε ένα σχολείο, το ιδιαίτερο το βάζω εντός εισαγωγικών, σε ένα σχολείο που έχει σαφή στόχευση. Και η στόχευσή του είναι να ξεφύγει από παραδοσιακές νόρμες. Και εδώ είναι αποτέλεσμα, δεν είναι one man show, εδώ είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς.
Έχουμε έναν βασικό πυρήνα εκπαιδευτικών που έχουν πολλά χρόνια εδώ και μια ομάδα νέων συναδέλφων. Η όσμωση αυτών των δύο θα έλεγα ότι δίνει τη δυναμική. Και δεν αρκεί αυτό. Αν δεν κατορθώσουμε, το σημερινό σχολείο είναι ανοιχτό. Τι σημαίνει ανοιχτό? Συνεργάζεσαι με τους γονείς. Και οι γονείς συμμετέχουν, μετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως και η ευρύτερη τοπική κοινωνία με διακριτούς ρόλους. Και μου δίνεις το έναυσμα να συνεχίσω και να πω ότι αναπτύσσουμε δράσεις πέρα από το σχολείο. Έχουμε το ΣΥΝΕ Τέταρτο, που θα ξεκινήσει στις 5 Οκτωβρίου. Προβάλλουμε ταινίες, πληρώνουμε βέβαια δικαιώματα, και οι γονείς έρχονται, συγκεντρώνονται πάνω από 200 με 250 άτομα. Και ο καθένας πληρώνει ό,τι θέλει και ό,τι δεν θέλει. Σε ένα κουτάκι ρίχνουν από 1 ευρώ, μαζεύονται περισσότερα. Και θα πω και κάτι άλλο ακόμη που κάνει το Τέταρτο. Και κάνω έκκληση στους γονείς, αυτό που ξεκινήσαμε πέρυσι να το τελειώσουμε. Έχουμε δημιουργήσει δική μας τράπεζα αίματος. Που φέτος, τη ξεκινήσαμε δειλά-δειλά πέρυσι, φέτος πιστεύω ότι θα έχουμε πάνω από 40 με 50 μέλη αιμοδότες γονείς. Αυτό είναι το σημερινό. Πολύ βεβαίως. Και θα έλεγα και κάτι άλλο. Κυκλοφόρησε σε ένα blog. Ποιος είσαι εσύ δάσκαλη που χαλάς την πιάτσα? Δεν χαλάω καμία πιάτσα. Αυτό που έχω να πω είναι ότι ύστερα από 35 χρόνια και έχοντας περάσει από όλες τις θέσεις ευθύνης, ήμουν, αγαπητέ Δημήτρη, όπως ξέρεις, στην προηγούμενη θητεία σχολικός σύμβουλος. Άφησα μια μεγαλύτερη θέση και οικονομικά παίρνω λιγότερα και περισσότερο χρόνο. Όμως η αγάπη που εισπράττω από τους νέους Μηνιώτες για μένα είναι τεράστια. Η αγάπη που εισπράττω από τους γονείς είναι τεράστια. Κάναμε την πρώτη μας αστροβραδιά στο Άλσος της Νέας Μύρνης. Συγκεντρώθηκαν πάνω από 1500 άτομα. Τα παιδιά τραγούδησαν, 180 παιδιά για το φεγγάρι. Και μέσα από 13 τηλεσκόπια παρατηρήσαμε τη Σελήνη και τον Κρόνο. Αυτά είναι πρωτόγνωρα. Ετοιμάζουμε τη δική μας ομάδα αστρονομίας. Ετοιμάζουμε τους μικρούς μας μαθητές που θα δουλέψουν πάνω στο ιντερνετικό ραδιόφωνο. Αυτό είναι το σύγχρονο σχολείο. Και δεν θα πρέπει να πω και κάτι άλλο, ότι δεν θα πρέπει να μπερδεύουμε το δημόσιο με οτιδήποτε μίζερο. Όχι, όχι, όχι αυτό το πράγμα. Υπάρχουν πολλά δημόσια σχολεία και θα πρέπει να τα αγκαλιάσουμε, να πιστέψουμε σε αυτά. Άρα λοιπόν έχεις μια καταπληκτική απήχηση από τους γονείς, οι δραστηριότητες σου γίνονται αποδεκτές από μικρούς και από μεγάλους. Κάποια άλλα πλάνα για την φετινή χρονιά, εκτός από 1-2 λεπτομέρειες που μας είπες, σχεδιάζεις κάτι? Σίγουρα σχεδιάζουμε πολλά ακόμη. Είμαστε στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Εμένα με ενδιαφέρει να βελτιώσω ακόμα τους δείκτες ποιότητας και οτιδήποτε μπορώ να το εντάξω στην βιωματική μάθηση, αυτό θα μπαίνει σταδιακά. Ακόμη, θα κάνουμε μία μέρα εθελοντισμού. Κάτι άλλο, έχει προσφερθεί μία ομάδα, είναι γνωστό το σχολείο, ταξιδεύει. Θα φτιάξουμε το δικό μας φούρνο με παραδοσιακά υλικά. Αυτού του είδους. Θα επεκτείνουμε το λιοστάσι. Έχουμε δικό μας λιοστάσι με 15 ελιές. Θα γίνουν περισσότερες. Θα κάνουμε το δικό μας αμπέλι. Οτιδήποτε, επαναλαμβάνω, έχει σχέση με βιωματική μάθηση και μπορεί να γίνει, σε αυτό το σχολείο θα γίνει. Πολύ ωραία. Νίκο Σιούτα, να σε ευχαριστήσουμε για την αποκλειστική συνέντευξη. Να ευχαριστήσουμε το Δημοτικό Σχολείο. Να σε ευχαριστήσουμε για την αποκάλυψη των μελλοντικών σου πλάνων και θα χαρούμε οποιαδήποτε στιγμή να μπορέσουμε να πάρουμε πλάνα από τις αίθουσες για να δείξουμε στον κόσμο. Βεβαίως, εμένα με ενδιαφέρει, θα ήθελα αυτό το οποίο γίνεται και επαναλαμβάνω γίνεται και σε πολλά άλλα σχολεία, να το γνωρίζουν οι νέοι Μηνιώτες. Είμαι και εγώ, γύρισα εδώ, είπα και προηγουμένως ότι θα μπορούσα να είμαι σχολικός σύμβουλος, να έχω τη γραμματέα μου, να έχω την παιδαγωγική καθοδήγηση όπως είχα 15 σχολείων, όμως είμαι Νέα Σμυρνιώτης 30 χρόνια. Αγαπάω, πονάω τη Νέα Σμύρνη. Η Νέα Σμύρνη είναι η πόλη της καρδιάς μας, θα έλεγα. Εδώ είναι τα παιδιά μου, εδώ είμαι κι εγώ. Και ευχαριστώ για την αγάπη των Νέων Σμυρνιωτών, αλλά και πολύ περισσότερο για την αγάπη των γονέων που έχουν απέναντί μου. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν και εμείς τον κύριο Νίκο Σιούτα. Να είστε καλά και στη διάθεσή σας ό,τι χρειαστείτε, ό,τι θέλετε. Για το NSTV, Δημήτρης Πετρόπουλος.